ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει μέσα από την βλέποντας ή εν πάση περιπτώσει όταν τους προέβαλαν τα φώτα της δημοσιότητας και τώρα αναζητούν ή εξετάζουν το κατά πόσο θα αναζητήσουν την τύχη τους στην πολιτική σκηνή. Ναι. Έρχονται εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και έχω εδώ σφιγμομέτρηση από έναν άνθρωπο πάρα πολύ γνωστό, τον Γιώργο Μαυρίδη. Ωραία. Ναι. Ο οποίος εχθές ανέβασε. Αν μου επιτρέπεις. Ναι, ναι. Ανέβασε λοιπόν στο Instagram του, το οποίο και έκλεισε χθες. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό κλείδωσε, θέλω να πω. Το κλείδωσε, ναι. Επειδή μου λέγατε το θέμα το πρωί. Ναι. Και εγώ μπήκα στο Instagram, δεν τον ακολουθούσα. Ναι, ναι. Να τον ακολουθήσω. Ναι, γιατί δεν θέλει λαμόγια να μπαίνουν και να γράφουν το μακρύ του κοντό. Μα δεν το έγραφα το μακρύ μου το κοντό. Δεν εντάσσει στα λαμόγια όμω. Δεν εντάσσει στα λαμόγια. Δεν είσαι στα λαμόγια. Γιατί να. Δηλαδή τι έκλεισε το προφίλ του, γιατί. Να τα πάρουν τα πράγματα την αρχή. Το προφίλ δεν ξέρω γιατί το έκλεισε. Γιατί είναι λίγο. Έχει δίκιο. Είναι λίγο αντιφατικό. Γιατί από τη μια ζητά τη γνώμη σα. Τη γνώμη μας για το αν θα βάλει υποψηφιότητα με την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία θα κατέβει για δήμαρχος, κατεβαίνει για δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Λέει λοιπόν το εξής, για να μην σταπολογώ, το βλέπουμε και μπροστά. Λοιπόν, τι λέτε, συνεχίζω αυτό που κάνω μόνος μου και παλεύω με τα γραφειοκρατικά θηρία ή αποκτώ μια θεσμική δύναμη και προσπαθώ να το κάνω μέσα από εκεί. Άρα λέω ναι στην Κατερίνα Νοτοπούλου που με έκανε την τιμή να μου κάνει πρόταση. Άρα ρωτάει τον κόσμο εάν συμφωνεί στο να κατέβει στις εκλογές ή όχι. Ακριβώς. Γιατί είχε πάρει μέρος, νομίζω, σε μια εκδήλωση της κυρίας Νατοπούλου. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λέει μάλιστα ότι αν τελικά κατέβει, έχει ζητήσει να αναλάβει τους εξής, προσωπικά τους εξής τομείς. Άστεγη, αδέσποτα και αισθητική. Μιλώντας πάντα σε ό,τι έχει να κάνει, λέει, με την τέχνη. Αυτά. Λέει λοιπόν στον κόσμο, για να μην τα απολυλογούμε, στο δικό του κόσμο όμως, γιατί μετά κλείνει το Instagram του. Δηλαδή, όχι σε όλους. Εσείς που αγαπάτε. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε. Δημήτρη, είναι λίγο περίεργο. Κοίταξε, είναι λίγο. Παλιά τι λέγανε. Δεν πηγαίνανε στα γραφεία των πολιτικών και λέγανε εγώ έχω, σου φέρνω 50-60% ψήφους. Να ξέρεις, ναι, η οικογένειά μας, ναι, από εμάς έχει τόσους. Μπορεί, ρε παιδί μου, χρησιμοποιείς τα social media του. Δεν είναι κακό. Απ' την άλλη, αν δεν πάρει το ποσοστό το αντίστοιχο, θα πάει να ζητήσει το λόγο από τους followers του. Παιδιά, μου είπατε να βάλω και δεν ψηφίζατε. Καταρχήν, συζητάμε τώρα κάτι. Ένα θέατρο του παραλόγου τώρα συζητάμε. Άρα, σε παρακαλώ. Όχι, αλήθεια. Ο κύριος Μαυρίδης, τον οποίο τον ξέρουμε φυσικά από όλες τις δράσεις και από την τηλεοπτική του παρουσία, ανέβασε χθες μια λευκή κάρτα. Το ποστάρισμα του είναι αυτό το λευκό. Δεν ξέρω αν. Δεν είχε φωτογραφία. Όχι, δεν είχε φωτογραφία. Δεν ξέρω αν αυτό που λέει ο Δημήτρης, δηλαδή αν όντως έκλεισε το προφίλ μετά από αυτή την ανάρτηση, αν το είχε κλείσει πριν. Α, σωστά, αυτό και δεν εγώ το γνωρίζω, ναι, να σου πω την αλήθεια. Έχεις δίκιο. Αλλά τώρα είναι κλειστό, αυτό είναι το δεδομένο. Έχεις δίκιο, καλά κάνεις. Ένας άνθρωπος να ζητά τη γνώμη των followers του, των ακολούθων του τέλος πάντων, για το αν πρέπει να. Α, είναι κλειδωμένο. Εγώ τον ακολουθούσα από πριν. Κλειδωμένο σημαίνει ότι αν κάνεις έτοιμα να τον ακολουθήσεις, πρέπει να το εγκρίνει εκείνος. Ναι. Το λέω για το διαδικαστικό. Εγώ τον ακολουθούσα. Στείλε. Λοιπόν, στείλε έτοιμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος ζητάει από τον κόσμο να του πει αν πρέπει να κατέβει για δημοτικούς σύμβουλους. Γιατί αυτό είναι πολιτική μέσω των social media. Μου κάνει λίγο όχι, παράτερο. Δεν είναι μια άμεση σφιγμομέτρηση αυτό. Δημοσκόπηση. Μια άμεση δημοσκόπηση. Δεν μεσολαβεί καμία εταιρεία. Άμεση δημοσκόπηση για το αν πρέπει να κατέβει δημοτικό σύμβουλο. Όχι. Γιατί δεν είναι ότι είναι όλοι που θέλουν. Δεν είναι όλοι φίλοι του αυτοί που τον ακολουθούν. Δηλαδή για να ψηφίσουν. Σωστά, δεν είναι δημοσκόπηση. Γιατί τον ακολουθούν από όλη την Ελλάδα. Ψηφίζουν μόνο αυτοί. Γιατί λοιπόν ζητά τη γνώμη των φίλων του, των ανθρώπων που τον αγαπούν για το αν πρέπει. Πρέπει να κατέβει όχι στην πολιτική. Ναι, αλλά αυτό είναι μια απόφαση πολύ εσωτερική, θεωρώ. Δηλαδή, κάποιος θεωρητικά για να ασχοληθεί με την πολιτική πρέπει να έχει ευαισθησίες και να είναι αποφασισμένος να αφιερωθεί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να πει ναι, εγώ το αποφασίζω και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνω. Και αν ο κόσμος με στηρίξει. Αλλά λέτε ότι είναι λίγο εκ του πονηρού, ότι λέει κάτσε να δούμε τι ψήφους μαζεύουμε και μετά να βάλουμε. Δεν έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό, γιατί έχει 555.000. Αν ο κύριος Μαυρίδης δεν νιώθει έτοιμος να δηλώσει υποψήφιος και ξαφνικά παίρνει 2.000 σχόλια, απαντήσεις από τους followers που του λένε «Γιώργο, προχώρα, είμαστε μαζί σου». Ναι. Θα το κάνει ενώ δεν νιώθει ο ίδιος καλά με αυτή την απόφαση και δεν νιώθει ότι έχει τις δυνάμεις, το χρόνο και τη θέληση να γίνει, να πολιτευτεί. Είναι νομίζω, πολύ σοβαρό αυτό. Νομίζω θέμα. Ότι αυτά τα έχει, απλά είναι ντεμή ως προς την απόφαση. Όχι, Δημήτρη, δεν είναι ντεμή. Και σου λέει, εδώ που είμαι 50-50, βοηθήστε. Άρη, εσείς που έχετε δει τα σχόλια. Ναι, έχω διαβάσει ο σχόλια. Κόσμος τι του λέει. Ο κόσμος του λέει, ναι, Γιωργάρα, προχώρα, ναι. Εμείς στηρίζουμε Β' Αθηνών, αλλά ναι, άλλοι του λένε πάλι ότι συνέχισε να κάνει αυτά που κάνει. Γιατί να τονίσουμε ότι ο Γιώργος ο Μαυρίδης έχει μια δράση που δεν ξέρω κατά πόσο την δημοσιοποιεί ή όχι, γιατί βοηθά
και άστεγους ανθρώπους και αδέσποτα στη Θεσσαλονίκη. Και στο όνομα της. Και το είχε κάνει και στο όνομα της που έλεγε ότι την αμοιβή του θα την έδινε για να χτιστεί μια πτέρυγα στο Αχέτα, νομίζω. Ο οποίος είχε, παιδιά, φερθεί πολύ σωστά σε ένα σκυλάκι που ήταν, δεν θυμάστε. Βέβαια, που τάιζε. Που τάιζε το σκυλάκι. Και πρόσφατα βγήκε και πουλούσε τη σχεδία από την εφημερίδα των αστέγων. Έχει δηλαδή κοινωνική δράση. Από το ένα μέχρι το άλλο έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πια. Είναι κάπως παράλογο να φτάσουμε στο σημείο ένας άνθρωπος για να κατέβει δημοτικός συμβούλος. Αφήνω απ' έξω το γεγονός ότι όλοι πλέον διεκδικούν μία ψήφο. Είναι παράλογο πια να κάνουμε πολιτική μέσα από τα social media, δηλαδή να ζητείτε από το κοινό να αποφασίσει. Κοίταξε, αν ο Γιώργος Μαυρίδης θα κατέβει. Να τα δούμε λίγο σε αυτά τα πράγματα. Το ότι έχει ευαισθησία σε αυτός ο άνθρωπος, είτε είσαι φίλος σου, είτε από μακριά τον παρακολουθείς, νομίζω ότι. Είναι αυταπόδεικο. Εγώ θεωρώ ότι είναι αληθινό. Είναι. Άλλο δηλαδή κεφάλαιο είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, πραγματικά αν μπορεί να βοηθήσει, θα πει το ναι και θα είναι. Συμφωνώ. Εκεί. Άσχετα αν τον συμπαθώ ή όχι, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ αληθινό δικό του. Ότι έχει ευαισθησίες και με τα ζώα και με τους αστέγους. Ναι, βέβαια. Είναι δικό του. Και με τα παιδιά. Από την άλλη, όμως, είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση. Εγώ πιστεύω ότι ήδη θέλει να το κάνει. Απλώς είναι ένα μέσο πια το Instagram να, και από άλλους πολιτικούς να διαφημίσεις τέλος πάντων την πραμάτια σου σε εισαγωγικά. Ότι ήδη έχει πάρει αποφασίες. Είτε είναι εμπορική, είτε είναι η καθημερινότητά σου, είτε ακόμα μια πολιτική πράξη. Ναι, αλλά μια υποψηφιότητα δεν είναι δημοσκόπηση εντός εισαγωγικών στο Instagram. Δηλαδή, πείτε μου αν πρέπει να κατέβω δημοτικό σύμβουλο ή όχι. Ναι, όχι ότι θα τον επηρεάσει αν του λένε πολλά ναι ή πολλά όχι. Μπορεί και να τον επηρεάσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείς ότι είναι τόσο. Για να το ξεκινήσει, για να γίνει γνωστό, πώς θα το πει. Ξεκινήσει κανονικά από το Instagram πάλι θα το πει. Μπορεί να θεωρεί ότι έτσι αυτός ο τρόπος είναι διαδραστικός και εμπλέκει για τον κόσμο μέσα. Συμμετοχική δημοκρατία, παιδιά. Τι λέτε, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να. Δηλαδή, η σύγχρονη εκκλησία του Δήμου είναι το Instagram. Μην τρελαθούμε. Όχι, αλλά μπορεί πιστεύω να πιέσει ο Γιώργος. Α, εντάξει. Παιδιά, όμως, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ προσωπική απόφαση αν θες να ασχοληθείς και να βοηθήσεις. Δηλαδή, το να σε βοηθήσουν οι followers σου, να πάρεις την απόφαση αν θα πρέπει να κατεβείς με την κυρία Νατοπούλου ή όχι, ή με οποιαδήποτε κυρία Νατοπούλου, δεν εννοώ για την πολιτική παράταξη, είναι μια πολύ προσωπική απόφαση και δεν είναι θέμα δημοψηφίσματος των followers του. Ρε Άρη, τώρα μισό λεπτό. Επίσης, πολύ... γιατί δεν απολυτευτείς, ρε παιδιά, για να βοηθήσεις και να κάνεις όλα αυτά. Ναι, σου λέει για να το κάνω πιο θεσμικά, για να μπω λίγο μέσα στο σύστημα και να προσπαθήσω να αλλάξω το σύστημα μέσα στο σύστημα. Αλλά εδώ σε αυτό που λες, εγώ δεν βρίσκω τίποτα κακό. Δηλαδή, όλοι οι υποψήφοι, παιδιά, να ξέρετε, κάνουν τις λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις για να δουν τι ρεύμα έχουν πριν βάλουν υποψηφιότητα. Ένας τέτοιος τύπος είναι και αυτή. Βρε αγόρι μου, δεν είναι μυστική, περίμενε λίγο. Περίμενε. Γιατί εγώ δηλαδή,